develop the young talent of Cyprus. I've played here, I've seen lots of talent, and what I see in the Football League now, one team with 10 Mavros, one Cypriot, that cannot be right. Surely there is a lot of talent here, which on this camp I've found unbelievable talent, which I will be, hopefully they'll be coming to England, and maybe if they have to pursue a career over there because they can't get one here, that's what we'll do. You already have some examples in Cyprus that before where you are players. Yes, George Frame. I took him to Arsenal. Shellis to Charlton. Valentino Shellis and his brother both went to Charlton, Northampton. They've become pros. And Colin Kazim, he's at Olympiacos now. He was at Galatasaray. Bradley Johnson, Norwich. Fabrice Romamba. Obviously, you saw about his heart problem the other day. But besides that, there is abundance of talent here, which is not getting the right opportunities. And I'm here to help that. To improve the quality of the Cypriot players. I believe they have fantastic talent in this country. It's been proven. The likes of George Shellis, Valentino, Efrem, Panayiotis, Lukaridis. These players are special players anywhere in the world. So we're here to find some more talented players and increase the level of the players. And I believe we can do that, and we're going to have a big effect and a big response from the people of Cyprus and the Cypriot people. Βρισκόμαστε εδώ στο τουρνουά, μπορώ να πω τις άλλες να πας. Είναι ένα πολύ υψηλό επίπεδο camp. Οι άνθρωποι που ήρθαν, ο Ντάνι και ο Τρέβορ, έχουν μεγάλη εμπειρία στην Αγγλία. Έχουν πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές επαγγελματίες. Δύο παραδείγματα που μπορώ να δώσω είναι ο Bradley Johnson που παίζει στην Premier League και ο Colin Kazim Richards που είναι στο Ολυμπιακό Πειραιώς, καθώς και ο Βαλεντίνος Σοσέλης και εγώ, ο Γιώργος Σοσέλης, ο Βαλεντίνος στην Ανόρθωση και εγώ στην Αθηγείο Συμπάφου. Πήγαμε στην Αγγλία σε ηλικία 15 ετών, εγώ και 11 αδερφός μου. Κατάφερα να αγωνιστώ εγώ προσωπικά στη Charlton Athletic μετά από ένα χρόνο σκληρής προπόνησης με τον Ντάνι και τον Τρέβορ. Μετά από αυτόν πήρα μεταγραφή, πήγα στην Ελλάδα για στην πίτα κατηγορία στο Χαϊδάρι, από εκεί μεταγραφή στον Απόλλωνα και συνέχεια στο Ολυμπιακό και στην Πάφο. Πιστεύω ότι η εμπειρία που παίρνουν οι νεαροί από αυτά τα κάμπ είναι τεράστια. Τα πράγματα που έχουν να τους δώσουν αυτοί οι προπονητές είναι πάρα πολλά. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Πιστεύω ότι ακόμη και αυτοί που δεν θα επιλεχθούν, επειδή είναι elite πιστεύω, έχουν ψηλό επίπεδο. Στη συνέχεια πιστεύω ότι συνεχίζουν να παίρνουν νεαρά ταλέντα προς την Αγγλία. Γιατί στις ηλικίες, ειδικά τις νεαρές, έχουμε πάρα πολλά ταλέντα τα οποία μπορούν να αγωνιστούν στο εξωτερικό. Είναι τιμή μας σήμερα να βρισκόμαστε σε ένα camp στο οποίο πριν 10-11 χρόνια ήμασταν εγώ και ο αδερφός μου οι πρώτοι που κάναμε εγγραφή για να είμαστε εδώ. Νομίζω ότι βλέπεις τόσα πολλά νεαρά παιδιά να έρχονται σε αυτά τα camps σε καιρούς που οι άλλοι μικροί κάνουν διακοπές. Νομίζω ότι αυτό σου δίνει να πιστεύεις ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη από αυτές τις ηλικίες για το ποδόσφαιρο και μας δίνει δύναμη να πιστεύουμε ότι υπάρχει μέλλον στην Κύπρο. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα ταλέντα σαν μικροί παίχτες που έχουμε στην Κύπρο είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά στην Αγγλία. Απλά είναι θέμα πώς θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα, και γι' αυτό είναι ο Τρέβορ Μπέιλι και ο Ντάνι Μπέιλι εδώ για να βοηθήσουν όλους τους μικρούς.
να κάνουν το κάτι παραπάνω που πολύ δύσκολα μπορείς να το κάνεις στην Κύπρο. Νομίζω για την Κύπρο, γενικά για το κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι τιμή που έχουν τέτοιους ανθρώπους κοντά να βοηθούν τους νεαρούς. Και ελπίζω στη συνέχεια να υπάρχουν περισσότεροι νεαροί, σαν εμένα και τον αδερφό μου και τον Γιώργο τον Εφραίμ, που θα κάνουν αυτό το βήμα να πάνε στην Αγγλία. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ακαδημίες που έχουν βοηθήσει με τη συνεργασία τη δική μας για να δημιουργηθεί αυτό το Cyprus Elite Camp, το οποίο έχει ξεκινήσει μέσα από το τουρνουά που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Αγία Νάπα και αποτελεί μια προσπάθεια, γενική προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουμε τα επιλεκτά παιδιά, τα ταλέντα της Κύπρου για ένα καλύτερο αύριο. Σίγουρα είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Στόχος είναι να δώσουμε κάθε δυνατή ευκαιρία στα παιδιά που πραγματικά αξίζουν, πάντοτε με τη συνεργασία των ακαδημιών και των υπευθύνων τους. Στόχος και προσπάθεια μας δεν είναι να δημιουργήσουμε προβλήματα, απλά να δώσουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες στα παιδιά για να προχωρήσουν για ένα καλύτερο αύριο. Υπάρχουν όλες οι συνθήκες στην Κύπρο, υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολλοί προπονητές και πολλές ακαδημίες οι οποίες προσπαθούν να δουλέψουν όπως πρέπει, αλλά χρειάζονται πραγματικά μια έτσι σοβαρή στήριξη και μέσα από συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν πραγματικά το θέμα και έχουν τις διασυνδέσεις να προωθήσουμε όλα αυτά τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο καλά. Πέραν από τις ακαδημίες, τα παιδιά και τους γονείς, θα ήθελαμε να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τον Δήμο Αγίας Νάπας, ο οποίος πραγματικά σε όλες τις διοργανώσεις και σε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε στέκεται δίπλα μας, βοηθώντας μας μέσω των εγκαταστάσεων τους, οι οποίες πραγματικά είναι ένα στολίδι για την Κύπρο και δίνουν την ευκαιρία σε εμάς και σε οποιονδήποτε άλλο θέλει να τις χρησιμοποιήσει για κάτι πολύ σοβαρό και πολύ έτσι δυνατό για να βοηθήσουμε γενικά τον αθλητισμό στην Κύπρο.